Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί με την Ελλαδίτσα μας και όλο τον κόσμο, σε όλη του τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι ο Θεός να βγάλει την Ελλαδίτσα μας από τα διέξοδα αυτά, τα πνευματικά και τα οικονομικά, να έχουν όλοι οι Έλληνες δουλειά και να ζουν με αξιοπρέπεια. Εύχομαι επίσης ο Κύριός μας που είναι ο ένας και μοναδικός, ο αποκλειστικός και αλλαντικατάστατος, μέγας, ειρηνάρχης, ειρηνοποιός και ειρηνόδερος, να χαρίσει ειρήνη σε όλη την ανθρωπότητα, να σταματήσουν οι πόλεμοι και όλοι οι λαοί της γης να ζουν με ειρήνη και ομόνια. Εύχομαι ο Θεός να γράψει τα ονόματά σας στην αιώνια βίβλο της ζωής. Κατά τη δεύτερη παρουσία εύχομαι να σας βάλει στα δεξιά του όλους και να ακούσετε την πολυπόθητη φωνή του. Δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Εύχομαι επιπροσθέτως ο Κύριος μας να σας συνδύσει με τους υπέροχους και πανωραίους ηθικούς χαρακτήρες, τους οποίους περιέγραψε στην επιτόρους ομιλία του. Μακάρι πτωχή το πνεύματι, μακάρι πενθούν, μακάρι πραείς, μακάρι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, μακάρι ελεήμονες, μακάρι καθαρή την καρδία, μακάρι ειρηνοποιεί. Ο Θεός μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας και όλους τους δικούς σας, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Ευλογημένοι να είστε από το Θεό, εντονήν αιώνιοι και το μέλλον. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε.